αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστρες, εκ μέρους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, θέλω να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά της και παρευρίσκεστε εδώ στη σημερινή σύσκεψη, όχι ως περιεχόμενο να συζητήσουμε, να δούμε το κοινό μας βηματισμό, αυτό τουλάχιστον ευχαριστούμε, το επόμενο χρονικό διάστημα των αγωνιστικών βηματισμών σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα και τις συνέπειες που έφερε στη ζωή μας, που πρόσθεσε στη ζωή μας, πρόσθεσαν μάλλον οι χρονικές πλημμύρες του Σεπτέμβρη. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει 2 και πλέον μήνες από τότε και αυτό το οποίο είχαμε από την πρώτη στιγμή πει και αυτό το οποίο είχαμε καταλήξει δηλαδή από την πείρα μας ότι ό,τι συνέβη εκείνες τις ημέρες ήταν πραγματικά ένα έγκλημα, ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα με μεγάλες τις πολιτικές ευθύνες τόσο της κυβέρνησης αλλά και περιφερειακών και των τοπικών αρχών από την άποψη ότι αυτή η εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών σε όλα τα επίπεδα αυτού του κράτους που έχουν ως κριτήριο όχι την προστασία της ζωής μας αλλά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με λίγα λόγια, ένας τρόπος λειτουργίας σε επίπεδο της οικονομίας ότι ό,τι δεν μπορεί να γίνει πεδίο επενδύσεων, τρόπος δηλαδή να βγάλουν κέρδη όλοι αυτοί, είναι κόστος και από αυτό το κράτος δεν χρηματοδοτείται. Αυτές είναι οι προτεραιότητές τους, αυτή είναι η ανάπτυξη την οποία υπόσχονται ξανά και ξανά και ακόμα αυτές τις ημέρες με την περίφημη επίτευξη επιθετικής βαθμίδας και ούτω καθεξής. Είναι όμως μια διαπίστωση και οι συναγωνιστές όσο έχει περάσει ο καιρός και όλες τις μέρες και τους 2,5 μήνες αυτούς που έχουμε διανύξει, επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά. Γι' αυτό και όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα που έφερε αυτή η φωνική πλημμύρα παραμένουν ακόμη εδώ χωρίς να έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις, χωρίς να έχουμε απαντήσεις για πάρα πολλά από αυτά. Επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η περίφημη κρατική στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης, της περιφέρειας και των Δήμων ήταν ελάχιστη σε σχέση με αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Ό,τι έγινε μέχρι τώρα σε επίπεδο αποκατάστασης, πρώτης αποκατάστασης τέλος πάντων, από την καθαριότητα, από την απάτηση των υδάτων, από τις επισκευαστικές εργασίες που έχουν ξεκινήσει, έχει γίνει κατά κύριο λόγο, να μην πούμε εξ ολοκληρία, με δαπάνες και με προσπάθεια των ίδιων να σου το πηγαίνουν. Ουσιαστικά δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι εσείς, μόνοι σας παλεύετε αυτή την κατάσταση. Επιβεβαιώνεται το γεγονός επίσης ότι μεγάλες εκκρεμότητες παραμένουν ανακτές, ζητήματα που έχουν να κάνουν καταρχήν με τους καθαρισμούς ακόμα ας πούμε, και των συνοικιών, των χωριών που έχουν ας πούμε, πληγεί, την απομάκρυση γκρεμισμένων σπιτιών σε αρκετές περιπτώσεις ή βέβαια το πολύ μεγάλο θέμα για παράδειγμα των φετών υλικών που υπάρχουν σε χωράφια, καλλιεργήσιμες δηλαδή εκτάσεις, που για την απομάκρυνσή τους μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη μέρημνα. Εργασίες που σε πολλές περιπτώσεις όπως αυτή που είπα στην τελευταία απαιτούν μεγάλες δαπάνες που όπως καταλαβαίνουμε και νιώθουμε δεν μπορεί κανένας από τους παραγωγούς και τους δικαιούς να καταβάλει. Ή αντίστοιχα το θέμα της κατοικίας. Για όσους σήμερα δεν έχουν ας πούμε, κατοικία, δεν υπάρχει σχεδιασμός για άμεση και ολοκληρωμένη λύση για όλο αυτόν τον κόσμο. Και οι περισσότεροι, να πούμε, ή η μεγαλύτερη μάζα λύνει όπως μπορεί και με δικά της έξοδα, ας πούμε, πάντα το πρόβλημα αυτό. Πάρα πολλοί φιλοξενούνται σε σπίτια, ας πούμε, φίλων, αναγκασμένοι, ας πούμε, και που είναι και μια προσωρινή, ας πούμε, λύση. Ή αντίστοιχα, ή όποια μέρημνα έχει δώσει, ας πούμε, το κράτος σε σχέση με
καταλήμματα σε ξενοδοχεία και ούτω καθεξής. Και αυτά έχουν ημερομηνίες λήξη, είναι γνωστά και έχουν έρθει υπό μορφή καταγγελίας και στο εργατικό κέντρο, φαντάζομαι και άλλου, λοιπόν, που τους λένε πάρα πολλούς αυτούς να φύγουν, να αφήσουν άμεσα, πώς το λένε, τα δωμάτια τα οποία έχουν πάρει σε ξενοδοχεία κτλ. Και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι ολοκληρωμένη η λύση, αλλά μια απαράδεκτη κατάσταση που δείχνει έναν κινησμό η μεταφορά πλημμυροπαθών από την περιοχή, για παράδειγμα, της Φαρκαδόνος και από ό,τι μαθαίνω, ας πούμε, και από αλλού, στην προσφυγική δομή στο Κουτσόχιο. Δηλαδή δείχνει προσωρινά που στηβάζονται σε κοντέινερ και από εκεί και πέρα ουδέν μονιμότερο το προσωρινό. Αυτά τα έχουμε ζήσει στην περιοχή μας με τους σεισμοπαθείς. Μπορούμε να πάμε μια βόρτα στο Δαμάσι, στο Μεσοπόρι και άλλο. Λοιπόν, για να δούμε τι σημαίνει προσωρινή λύση. Και βέβαια όλοι μιλούσαν, και αυτό δεν το ξεχνούμε, για τη μετατροπή της περιοχής σε υγειονομική, ας πούμε, βόμβα. Είναι όμως χαρακτηριστική η απουσία προγράμματος απολυμάνσεων σε γειτονίες και άλλων ανακαίων μέτρων. Όπως είπα και πριν, η κατάσταση στα χωριά και στις ηλικίες που σε πάρα πολλά, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό παραμένουν με ακαθαρίστα και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης για τέτοια επικίνδυνη υγειονομική κατάσταση. Μια κατάσταση που βαραίνει περισσότερο, αν θέλετε, λόγω και των συνθήκων και της αντίστοιχης κατάστασης που επικρατεί και στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τα νοσοκομεία δηλαδή που ψυχοραγούν λόγω της υποστελέχωσης, τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση, την απαξίωση και που οδεύουν ταχαίως σε κλείσιμο, έτσι, προς όφελος αυτού του τεράστιου δικτύου επιχειρηματικών ομήλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι στην περιοχή μας. Που θα οδηγήσουν δηλαδή σε αυτές τις συνθήκες, με όλες αυτές τις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρίγμα, το καθένα από εμάς να ψάχνει ξανά και ξανά στην ίδια άδεια τσέπη του να βρει τη δουλειά του. Αντίστοιχα πράγματα έχουμε να πούμε για τα οικονομικά μέτρα στήριξης και ανακούφισης. Από τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, ας πούμε, η κυβέρνηση, ο μέσος όρος όλων αυτών των ανθρώπων που πήραν, που ένα μεγάλο κομμάτι ακόμη δεν έχει λάβει ούτε αυτή την πρώτη αλλαγή, μιλάμε για, μέσα, για ένα μέσο όρο 3.653 ευρώ. Για ένα ποσό δηλαδή που πρέπει να καλύψει ο καθένας όχι μόνο το κόστος αντικατάστασης των οικοσυσκευών, πρώτες επισκευές, αλλά και να ζήσει κιόλας και να καλύψει πρώτες δαπάνες διαβίωσης. Να κρατήσουμε ότι σε αυτό αποκλείονται περιπτώσεις, δεν μιλάμε για αυτούς που καθυστερούν ακόμα, αλλά αποκλείονται παντελώς περιπτώσεις, όπως είναι τα πλημμυρισμένα υπόγεια. Και κανένας από αυτούς σας μας πούνε όλοι αυτοί, πραγματικά με ένα τέτοιο ποσό, ακόμη και αν καταφέρουν και το πάρουν, αν μπορεί, λοιπόν, να μπορεί να ζήσει, να διαβιώσει, ας πούμε, να τα βγάλει πέρα. Αντίστοιχο είναι το κριτήριο και αντιμετώπιση που έχουμε όχι μόνο από το κράτος και από την κεντρική κυβέρνηση και στο δεύτερο. Και έχουμε χαρακτηριστικό το παράδειγμα εδώ, λοιπόν, της απερχόμενης δημοτικής αρχής Λαρισαίων, που εκείνες τις μέρες, τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, υποσχέθηκε για απαλλαγές ανταποδοτικών τελών για τους πληγέντες, που τελικά, όπως ήταν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν για πολύ λίγους, αφού η αρχική πρόθεση, και αυτό περιγράφονταν στην εισήγηση, ήταν για μη κατοικήσιμα σπίτια και κάτω από την πίεση, λοιπόν, και την παρέμβαση των ίδιων των Επιτροπών Πηγέντων εδώ πέρα της πόλης και του Εργατικού Κέντρου, διευρύνθηκε αυτό το κριτήριο, αφήνοντας όμως πάλι τα υπόγεια, ας πούμε, απ' έξω. Έχουν σημασία όλα αυτά, καταρχήν, και από την εξής άποψη. Ότι ο λαός της Θεσσαλίας, όλος αυτός ο κόσμος που έχει πληγεί, καλείται να τα αποκριθεί ουσιαστικά μόνο στις οικονομικές απαιτήσεις αποκατάστασης. Μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, που λελαϊκεί κανονικά το εισόδημά μας, σφίγγει σαν δουλειά στο λαιμό μας. Όταν καλπάζουν καθημερινά για αυτοί όλα τα βασικά είδη για να ζήσουμε, όταν μας ετοιμάζουν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναγωνιστές, νέο ηλεκτροσόκ από 1η-1η του 2024, με τα νέα τιμολόγια ρεύματος, την επαναφορά της λίστας αναπροσαρμογής. Και αυτό σαφώς το παγωμένο κύμα που θα είναι τελικά σε αυτόν τον χειμώνα που είναι ήδη σε εξέλιξη, δεν αντιμετωπίζεται με βάση κουπόνια. Εδώ χρειάζεται αποφασιστική στήριξη του λαϊκού εισοδήματος με μέτρα
για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, διασφάλιση σε κάθε περίπτωση του εισοδήματος αντίστοιχα των αγροτών, των αυτοαποσχολούμενων και ούτω καθεξής. Άλλα ζητήματα που επίσης επιβεβαιώνεται ακριβώς αυτό που είπαμε, ότι η ζωή μας δεν είναι, ας πούμε, σε προτεραιότητα. Η διαδικασία αποτίμησης των υλικών, ας πούμε, ζημιών, που προχωρούν με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς εξαιτίας της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, είναι χαρακτηριστικά τα όσα συμβαίνουν στην εκτίμηση της αγροτικής παραγωγής και υποδομής, που αν δεν προσληφθεί άμεσα νέο μόνιμο προσωπικό για την ενίσχυση, για παράδειγμα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και στις άλλες όμως περιφερειακές ενότητες ισχύει αυτό, που ενώ είχαν συγκροτηθεί αρχικά 12 τριμελείς επιτροπές, σήμερα είναι 8 διμελείς. Με βάση τον όγκο των απαιτήσεων, που μιλάμε εδώ για 13.500 αιτήσεις, όπως μας είπαν εκεί από την υπηρεσία, αντίστοιχα είναι τα νούμερα όμως και στους άλλους νομούς, θα απαιτηθούν πολλοί μήνες, ίσως μιλάνε και για ένα εφτάμηνο, για να εξεταστεί το σύνολο των αιτήσεων που έχουν εκεί. Και το πότε βεβαίως αυτός ο κόσμος θα λάβει τα χρήματα, τα όποια χρήματα που και αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε δηλαδή για ποια κατάσταση εξελίσσεται μπροστά. Δεν έχουμε δηλαδή με λίγα λόγια ούτε ουσιαστικές απαντήσεις, μέτρα, χρονοδιαγράμματα, και δεν είναι τυχαίο πως το μόνο που ακούμε μονίμως είναι προκαταβολές χωρίς δέσμευση για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, για να μπορεί κανείς να ελπίσει πότε και με ένα πρόγραμμα πραγματικά η ζωή του θα αποκατασταθεί. Αλλά και επειδή αυτό που λέμε, συνηθίζουμε να λέμε και τα πούμε στα χωριά μας, το τάμα σπίτι δεν χαλάει, μπορούμε να δούμε όμως τις προθέσεις τους, όπως έχουν καταγραφεί με στοιχεία και με νούμερα στο νέο κρατικό προϋπολογισμό για το 2024, όπου εύκολα μπορεί να δει κανείς πως παραπέμπονται ουσιαστικά στις καλέντες οι αποζημιώσεις σε πλημμυροπαθείς αλλά και σε άλλους πληγέντες ανά τη χώρα, όπως είναι η Κυρόπληκτη, από τις πρόσφατες καταστροφές, αφού τα μόνα χρήματα που προβλέπονται είναι 600 εκατομμύρια του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, που δεν φτάνουν, όπως καταλαβαίνουμε, ούτε για τις πρώτες ανάγκες, ενώ παραπέμπονται σε βάθος χρόνου και με βάση τα περίφημα ευρωπαϊκά κονδύλια, που αποκλείουν όμως με το καλημέρα αποζημιώσεις σε νοικοκυριά και καλλιέργειες. Όταν μάλιστα μόνο εδώ στη Θεσσαλία γίνονται εκτιμήσεις για δισεκατομμύρια σε σχέση με το κόστος των ζημιών. Ένας προϋπολογισμός που πέρα από την περιπόπτη και άλλο τη χρηματοδότηση για τις λαϊκές ανάγκες ετοιμάζει νέα φοροκαταιγίδα συν 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους επιπλέον, συν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ΦΠΑ και βεβαίως κανονική εξολόθρευση, όπως το έχουμε δει στο νέο νομοσχέδιο για το φορολογικό, σε σχέση με τους αυτοαποσχολούμενους. Παράλληλα όμως, αυτός ο προϋπολογισμός αποκαλύπτει και τα όποια δοθούν τώρα ή μελλοντικά σε αντίστοιχες καταστάσεις, δηλαδή σε πληγέντες από καταστροφές, ποιοι θα τα πληρώσουν, αφού φορτώνει και ένα ακόμη χαράτσι καινούριο το περίφημο τέλος αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, συμπληρωματικά με το φόρο διαμονής, τα τουριστικά καταρρήματα και το καθεξής. Είναι αποκαλυπτικά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναγωνιστές, όλα αυτά και πολύ περισσότερο, λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει αυτές τις μέρες με αφορμή τη δημοσιοποίηση αυτής της περιβόητης, περιλάλλητης έκθεσης των Ολλανδών, δηλαδή αυτής της Ολλανδικής εταιρείας, λοιπόν, σε σχέση με την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σε αυτήν την έκθεση δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έργα αντιπλημμυρικά που προτείνονται. Ίσα-ίσα, ούτε λίγο ούτε πολύ, το νόημα είναι ότι μας καλούν να συνηθίσουμε στο γεγονός ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανά κάποια χρόνια θα πνιγόμαστε. Θα είναι φυσιολογικό λοιπόν να πνιγόμαστε. Άρα λοιπόν να μάθουμε να ζούμε, να κολυμπάμε, να αγοράσουμε, δεν ξέρω, σωσίπιες λέμβους, βάρκες και ούτω καθεξής.
όπως είναι η ναυτική ενδεχομένως. Γιατί όπως διατυπώνεται μάλιστα μέσα στην έκθεση ο Κάποκτα, λέει δυστυχώς εγγυήσεις, λέει το 100% δεν υπάρχουν. Οι πλημμύρες αποτελούν επαναλαμβανόμενο, λέει, φαινόμενο στη Θεσσαλία και γι' αυτό και οι υποδομές πρέπει να ενισχυθούν, αλλά δεν μπορούν όλες οι περιοχές να προστατευτούν σε ιδανικό επίπεδο Θεσσαλίας, ακόμη και αν αυτό είναι επιθυμητό, που σημαίνει δεν είναι και επιθυμητό. Και θα πούμε παρακάτω. Αυτό που εξηγεί με όσα διαβάσει κανείς αυτή την έκθεση, το σκεπτικό το οποίο είναι εναρμονισμένο με την περίφημη οδηγία 60 του 2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι επιλογές για το σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να συνεπάγονται υπερβολικό κόστος. Από την άποψη αυτή λοιπόν, κρίσιμα για τη διατήρηση των υπάτων με την αντιπλημμυρική θεράκληση έργα όπως τα μεγάλα πράγματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έργα πολλαπλού σκοπού, δηλαδή τόσο για πέρα από την αντιπλημμυρική προστασία, τόσο για ίδρυψη, άρδευση αλλά και παραγωγή ενέργειας, είναι οικονομικά ασύμφορα λένε, άρα και μη επιλέξιμα. Και αναφέρω χαρακτηριστικά ότι οι προοπτικές συγκρότησης υδάτων από δεξαμενές και μεγάλα πράγματα είναι περιορισμένες. Τα μεγάλα πράγματα είναι ακριβά, λέει. Απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες και συχνά εξυπηρετούν πολλαπλές κρίσεις που πιθανώς, λέει, πιθανώς συγκρούονται με τη διακρίση των πλημμύρων. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό, είναι προτιμότερο, δηλαδή λιγότερο κοστοβόρο, να πλημμυρίζουν, λέει, παραποτάμιες περιοχές, καλλιέργειες και να αποζημιώνονται παρά να προστατευτούν. Και τι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή τη φάση που είμαστε, η κατάσταση που ισχύει εδώ πέρα για παράδειγμα στην περιοχή μας, στα παρακάρδια, με 150 με 160 χιλιάδες ας πούμε στρέμματα που είναι πλημμένα μέσα στο νερό, που όπως αναφέρουν το νερό θα πάρει λοιπόν 1,5 μπορεί και 2 χρόνια για να αποστρακιστεί, η οποιαδήποτε διαδικασία και παρέμβαση στοιχίζει παραπάνω, λέει, από το να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, άρα τα αφήνουμε έτσι και προτιμούμε να αποζημιώσουμε ας πούμε τους παραγωγούς. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, όσοι παρακολουθήσατε και την πρόσφατη ομιλία στην Βουλή του, μάλλον στη δευτερολογία, για αυτό το θέμα όσον αφορά τις καταστροφές της Θεσσαλίας με κι άλλο, αναφέρθηκε ότι πρέπει να πούμε, λέει, σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς δεν μπορείτε να συνεχίσετε να καλλιεργείτε άλλο εδώ, εκτός αν θέλετε να το πάρετε το ρίσκο, το πάρετε εσείς δηλαδή. Λοιπόν, να πλημμυρίζετε κάθε 10 χρόνια. Διαλέξτε και κάνετε. Ό,τι καταλαβαίνετε. Με το ίδιο κριτήριο, σε αυτή την έκθεση, περιορίζεται η ευθύνη λοιπόν του κράτους σε ποιο πράγμα. Στην έγκαιρη ειδοποίηση. Και στο ότι οι κάτοικοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και ήταν, λέει, το διαπιστώνει από μόνοι τους, να αντιμετωπίσουν μια φυσική καταστροφή όπως έκαναν, λέει, τώρα οι κάτοικοι της Θεσσαλίας. Λοιπόν, άρα μια ειδοποίηση και τρεχάτε ποδαράκι μου. Και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας από εκεί και πέρα σου με κάνει. Ως όσον αυτόν, σωθεί το με λίγα λόγια. Λέει επίσης ότι η ετοιμότητα συχνά σε σχέση με την ευθύνη με των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ότι αυτές οι μονάδες μπορεί και συχνά, λέει, συμβαίνει να ξεπερνούνται οι δυνάμεις τους, να ξεπερνάτε το όριο των δυνάμεών τους, δηλαδή πάνω από τις δυνατότητές τους, λόγω μεγάλης κλίμακας καταστροφές. Καλή ώρα. Με λίγα λόγια, έτσι, σε αυτά ελληνικά, βγάζουν λάδι, λοιπόν, την πολιτική και τις επιλογές όχι αυτής της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά και των τοπικών και των περιφερειακών αρχών σε σχέση με αυτό το μεγάλο ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης. Μα και όχι μόνο αυτό, πετάνε και το μπαλάκι στον κόσμο, ίδια είναι η λογική τους και αντίστοιχα, γι' αυτό προωθείται άλλωστε και το έχουμε ακούσει και συζητιέται αυτή την περίοδο για ιδιωτική ασφάλιση σε κατοικίες, λόγω καταστροφών, σε υποδομές, σε καλλιέργειες αντίστοιχα και ούτω καθεξής. Και βέβαια, εκτός των άλλων, θέτουν και το ζήτημα να αξιοποιηθούν ουσιαστικά, δηλαδή, αυτό το σημείο, οι καταστροφές, αυτοί οι πολύ μεγάλες καταστροφές, για να προωθηθούν και μια σειρά άλλα σχέδια που υπάρχουν, όπως είναι, ας πούμε, στον αγροτικό τομέα, έτσι, με την αναδιάρθρωση των υδροφόρων καλλιεργειών,
και ουσιαστικά το ξεφύρισμα παραπέρα με τον μικρομεσαίο αγρότο. Ό,τι συνέπειες έχει αυτό όμως στην ίδια τη διατροφή ας πούμε, του λαού μας. Το ζήτημα λοιπόν είναι πως για μια άλλη φορά όλα αυτά έχουν και επιβεβαιώνουν πως ό,τι χρειάζεται για να προστατευτεί η ζωή μας, ό,τι χρειάζεται για να ανορθωθεί, να σταθούμε ξανά όρθιοι σε αυτή τη φάση λοιπόν που βρισκόμαστε, θεωρούνται ας πούμε κόστος. Κόστος σε σχέση με τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό σήμερα η ικανοποίηση περισσότερο και των πιο βασικών αναγκών, αυτό είναι το πρόβλημα, είναι αντικείμενο επενδύσεων, άντλησης κερδών, εμπορευματοποίησης. Όλα αυτά τα τεχνικά έργα, για παράδειγμα, είναι πεδίο επιχειρηματικής δράσης και γι' αυτό το θέμα με τα μεγάλα φράγματα, δηλαδή αυτά τα οποία είναι πάνω από 20 μέτρα ύψους, που δεν επιτρέπονται σε σχέση με τα μικρότερα, γιατί. Γιατί έχουν πιο μακροπρόθεσμη, όπως λένε, απόδοση κερδών σε σχέση με τις επενδύσεις στα μικρά. Δηλαδή, πρέπει να περιμένουν οι άνθρωποι πολύ καιρό για να τα οικονομήσουν. Και δεν μπορούν να περιμένουν, ας πούμε, χρόνια. Πρέπει λοιπόν άμεση να είναι, πώς το λένε, η απόδοση. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο χρηματοδοτούνται αυτά τα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές και θεωρούνται επιλέξιμα ή μη. Αυτό είναι και το περιεχόμενο εν ολίγης, αγαπητοί συνάδελφοι και συναγωνιστές, της περιβόητης ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας που τελικά δείχνει ποιος θα είναι ωφελημένος από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι επίσης, και πρέπει να το πούμε εδώ, και το περίφημο συσσαγωγικά master plan και της νέας περιφερειακής αρχής της Θεσσαλίας του κ. Κουρέτα, η οποία, όπως μας λέει, εργάζεται πυρετοδός, ήδη σε αυτή την κατεύθυνση, σε αγαθή συνεργασία με την παραπάνω εταιρεία, για την υποτιθέμενη επόμενη μέρα της Θεσσαλίας. Όλες τις παραπάνω προφανώς, προτινόμενες επιλογές προφανώς εννοούσε ο νέος περιφερειάρχης, ως, όπως μας το περιέγραψε, πρωτότυπο πολιτικό ρεαλισμό, καλώντας μάλιστα το λαό της Θεσσαλίας να τα αποδεχτεί ως δεδομένα, αναφερόμενος για ανάγκη πρωτοφανούσας συνένεσης. Γι' αυτό λοιπόν και δεν μπορούμε να έχουμε καμία προσδοκία από τέτοιες αλλαγές, να μην κάνουμε το χρόνο βλέποντας να δούμε τι θα φέρουν και οι καινούργοι τελικά. Κάτσε να δούμε, έχουμε αλλαγές τώρα εδώ πέρα και να δυναμώσουμε τη δική μας διεκδίκηση. Και αφού δεν είμαστε στις προτεραιότητές τους, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να το επιβάλλουμε. Με τον τρόπο που ξέρουμε, που μέχρι σήμερα έχουμε πορευτεί, με τον ανυποχώρητο αγώνα μας. Να μην τους περάσει. Και η πείρα μας δείχνει ότι ακόμα και οι όποιες δεσμεύσεις και οι μικρότερες τις έχουμε πάρει με αυτή τη διαδικασία. Με μαζικές κινητοποιήσεις, με διεκδικήσεις και με την πίεση που ασκούμε στον δρόμο του αγώνα. Τα προβλήματά μας είναι κοινά. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί, εργαζόμενοι, αγρότες, αυταπασχολούμενοι, νέοι. Παλεύουμε για τις ανάγκες, παλεύουμε για τις ζωές μας. Είναι λοιπόν ώρα να δυναμώσουμε αυτόν τον αγώνα για να μείνουμε στον τόπο μας, μέσα τα σωματεία μας, τις επιτροπές πλημμυροπαθών που έχουν στηθεί σε όλη την περιοχή, τους αγροτικούς συλλόγους, γενικότερα τους πορείς του κινήματος. Λοιπόν, να δυναμώσει, τώρα είναι αυτή η ώρα να δυναμώσει η προσπάθεια διεκδίκησης, αλλά και συντονισμού όλων αυτών των φορέων και όλων αυτών των δυνάμεων σε θεσσαλικό επίπεδο. Και αυτό το σκοπό έχει και η σημερινή πρωτοβουλία. Να ανεβάσουμε την απέτησή μας, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και με τον κοινό μας αγώνα να τους αναγκάσουμε να εκατοπίσουν αυτά τα δίκαια πέρα για πέρα αιτήματά μας. Πρόκειται για έναν αγώνα επιβίωσης για όλο τον κόσμο της περιοχής, γιατί κανείς μας δεν μπορεί να ζει σε μια αβεβαιότητα, ανασφάλεια, περιμένοντας πότε θα γίνει, πότε θα τους κάσει το κεφάλι το νέο έγκλημα σε βάρος του. Και κάνοντας ευχές και προσευχές για να μην είναι ο τυχερός που θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτού του εγκλήματος. Δεν αποδεχόμαστε λοιπόν αυτή τη λογική που αναδείχθηκε με τραγικό τρόπο κάποιους μήνες πριν, λίγους μήνες πριν και με το έγκλημα των τεμπών, το πάμε το περίφημο πάμε και όπου βγει. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε και καλέσαμε σήμερα αυτήν εδώ τη σύσκεψη με τους φορείς και τις επιτροπές πληγέντων να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια με όλες τις δυνάμεις. Και εμείς καλούμε και θα καλέσουμε και την επόμενη μέρα της σύσκεψης μας. Με ό,τι αποφάσεις πάρουμε, με ό,τι δράσεις καταλήξουμε και με τα αιτήματά μας σήμερα εδώ και όλους τους σήμερα δεν κατάφεραν να είναι ας πούμε εδώ.
να δώσουμε όλοι μαζί μαζική αποφασιστική απάντηση σε αυτή την κατάσταση που ζούμε. Θέλω να σταθώ εδώ σε ορισμένα αιτήματα διεκδίκησης που θεωρούμε ότι μπορούν να εκφράσουν το σύνολο των αναγκών για λύση στα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα που έχουν προκυπήσει από τις πλημμύρες. Ξεκινώντας καταρχήν από αυτό το ζήτημα των αποκαταστάσεων, που είναι βασικό αίτημα το να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις παντού και για όλα στο 100% των ζημιών χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς δηλαδή τέτοια κριτήρια και διακρίσεις σαν αυτά που έλεγα πριν, λοιπόν, αν είναι οικίες, αν είναι υπόγεια, που τα υπόγεια, συγγνώμη για την επεξήγηση, αλλά για μια λαϊκή οικογένεια είναι ένας ζωτικός χώρος. Δεν είναι ένας χώρος που αποθηκεύουμε τις φωτογραφίες όταν ήμασταν νέοι, για όσους είναι λίγο μεγαλύτεροι, και τις αναμνήσεις μας. Είναι χώρος ζωτικός στην καθημερινή λειτουργία, λοιπόν, μιας λαϊκής εργατικής οικογένειας. Λοιπόν, και σαφέστατα πρέπει να ολοκληρωθεί επίσης δεύτερο ζήτημα, άμεσα η καταγραφή των ζημιών και των καταστροφών, με όλες αυτές τις προϋποθέσεις που βάλαμε πριν, και ό,τι χρειάζεται από την άποψη δηλαδή της ενίσχυσης των υποδομών, με προσωπικό, με μέσα, με όλα αυτά, τα οποία σήμερα υπάρχει μια τραγική, ας πούμε, κατάσταση. Εμείς ζητάμε να χορηγηθεί σε αυτές τις συνθήκες και λόγω αυτής της κατάστασης ειδικό βοήθημα 1.500 ευρώ και με προσάρτηση 300 ευρώ σε κάθε παιδί και κάθε νοικοκυριό, μέχρι σε κάθε πληγέντα και την οικογένειά του, μέχρι να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Να εξασφαλιστεί με ευθύνη της κυβέρνησης, των Δήμων και της Περιφέρειας το ζήτημα της διαμονής για όσους ανθρώπους το έχουν ανάγκη και για όσο το έχουν ανάγκη, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να έχει μια οικογένεια, όταν μπορεί να περιλαμβάνει αυτό να έχει άτομα μερικές ανάγκες και ούτω καθεξής. Να παρθούν όλα τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα, αυτά που ανέφερα και πριν, από ψεκασμούς, απολυμάνια, καθαρισμούς, εμβολιασμούς, είναι τα ζητήματα της οικονομικής στήριξης σε όλους, δηλαδή καταρχήν στους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, που ήταν απαράδεκτο γεγονός ότι καθυστέρησαν 2 μήνες για να ξεκινήσουν οι καταβολές, ακόμα και για αυτό τα 534 ευρώ. Εμείς ζητάμε και το θέτουμε εδώ στο πλαίσιο διεκδικήσεων να ανέβει λοιπόν αυτό το ποσό και να ανέλθει στο ύψος τουλάχιστον το μισθό που έπαιρνε ο κάθε εργαζόμενος όταν εργαζόταν, όταν λειτουργούσε η επιχείρηση. Έτσι. Και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Και βεβαίως σε αυτή την περίοδο δεν μπορεί να υπάρξει και πρέπει να απαγορευτεί κάθε βλαπτική μεταβολή, κάθε απόλυση. Λοιπόν, για αυτούς τους λόγους πρέπει να προστατευτούν. Αντίστοιχα για τους αυτοαποσχολούμενους και τους αγρότες, να υπάρξει αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές σε όλους τους πληγέντες. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη, έμφυα, ΦΠΑ, εισφορές, ΟΑΕ, ΟΓΑΤ, το ΕΒΟΕΒ, αναστολή χρεών σε φορεία δημόσιων και τράπεζες. Και βέβαια να σταματήσουν όποιες διαδικασίες κατασχέσεων και πληστηριασμούν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί και όχι αυτό το εξάμεινο που ακούσαμε και το οποίο δεν αφορά όλους. Δεν προστατεύει όλους. Ο περισσότερος κόσμος μένει απ' έξω και χώρια που σε 6 μήνες λοιπόν δεν θα έχει αποκατασταθεί η ζωή μας ή δεν θα είναι σε θέση. Αν ήταν και πριν, που είναι αναρωτηματικό με την κατάσταση που υπάρχει συνολικότερα. Για τα μεγάλα ζητήματα σχέση με τα τεχνικά έργα, καταρχήν ζητάμε να γίνει έλεγχος της στατικής επάρκειας όλων των οικιών, όλων των σπιτιών δηλαδή, και των κτηριακών υποδομών. Αντίστοιχα και σε σχέση με τα πλημμυρισμένες δημόσιες υποδομές, να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους από κάθε άποψη και πρέπει να εξυπηρετηθεί η επαναληπτική τους γρήγορα. Ειδικά αν πρόκειται για σχολεία, λοιπόν, υγειονομικές υποδομές και ούτω καθεξής. Χρειάζεται άμεσα προκήρυξη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων με ευθύνη κυβέρνησης, Δήμου και Περιφέρειας για όλες τις περιοχές που επλήγησαν. Εγώ εδώ θα αναφέρω ορισμένες χαρακτηριστικές από την πείρα μας εδώ στη Λάρισα. Από τις τοποθετήσεις σας μπορούν να προσθεθούν και μια σειρά άλλα ζητήματα πάνω λίγο σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα εδώ πέρα σε όλες τις συνοικίες της Λάρισας, όπως είναι οι εργατικές της Γιάννης, στον Αγιο Θωμά, να γίνουν δηλαδή παρεμβάσεις αναγκαίες σε αυτή την κατεύθυνση για την αντιπλημμυρική θωράκιση, ας πούμε, της πόλης, με την αποκατάσταση αναχωμάτων άλλων αντιπλημμυρικών έργων,
ή αντίστοιχα ζητήματα που ξεχωρίζουμε εδώ στην πόλη, όπως είναι η αντιμερική, θέτουμε εδώ προς συζήτηση. Επίσης, τέλος μάλλον, να γίνει με κρατική ευθύνη και χωρίς βεβαίως μορφές όπως είναι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή με κρατική χρηματοδότηση πλήρως, μελέτη και υλοποίηση μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου έχουν υποδομής, που θα λύνουν οριστικά το πρόβλημα σε όλες τις επίμασικές περιοχές που εκδηλώνονται πλημμύρες και με τα αντίστοιχα και απαραίτητα έργα της πλημμυρικής προστασίας και θωράκισης. Θέτουμε σήμερα εδώ ορισμένες σκέψεις για αυτά, πολύ συγκεκριμένες, με βάση και τη μέχρι τώρα συζήτηση που έχει γίνει και από τις επαφές που υπήρχαν και με επιστήμονες, τέλος πάντων, ειδικούς αυτό το χρονικό διάστημα. Νομίζω όμως είναι μετά, όπως είναι, για παράδειγμα, το φράγμα στη Σικιά, η σύραγγα των υδάτων της Σικιάς στο Πευκόφετο, ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Πευκόφετο, το φράγμα και ο ηλεκτρικός σταθμός στο Μουζάκι, το φράγμα της Πύλης, να τεθεί σε λειτουργία το φράγμα της Μεσοχώρας και αντίστοιχα ο υδροελεκτρικός σταθμός, το φράγμα ταμιευτήρας στο ποταμό Νεοπορίτη, στη Σκοπιά Χαρσάρων και στο ποταμό Ενιπέα στην τοποθεσία Παλαιοτερλή, το φράγμα ταμιευτήρας στο Κεφαλόβρεσο, αντίστοιχα στο Αγιονέρι, και βέβαια η κατασκευή ενός σύγχρονου αρδευτικού και αποστρατιστικού δικτύου. Είναι έργα που αν είχαν υλοποιηθεί θα είχαν περιοριστεί τόσο οι καταστροφικές συνέπειες και από τον Ιαννό και από τον Ντάνιελ, αλλά και άλλες καταιγίδες πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ παράλληλα με αυτόν τον τρόπο θα είχε περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό το σταθερό πρόβλημα υδάτινου ελλείμματος στη λεκάνη απορροής του ποινιού, που το βιώνουν με ιδιαίτερη ένταση κάθε καλοκαίρι, ειδικά ο αρκουδικός ποινιούς λόγω των καλλιεργειών. Με βάση τα παραπάνω και τις διεκδικήσεις που προτείνουμε εδώ να συζητήσουμε σήμερα και να καταλήξουμε, προτείνουμε και ορισμένες άμεσες πρωτοβουλίες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Καταρχήν, με αφορμή το γεγονός ότι είμαστε μπροστά στη συζήτηση, να ξεκινήσει η συζήτηση ενός αντιλαϊκού προϋπολογισμού με αυτό το περιεχόμενο που είπαμε πριν και το οποίο δένεται και αφορά έτσι, την επίλυση του προβλημάτου μας, γιατί έχει να κάνει με τις δαπάνες σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, προτείνουμε να προχωρήσουμε σε πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στη Λάρισα τις μέρες όπου θα ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση με την ψήφιση από ό,τι λέγεται μέχρι τώρα είναι στα μέσα Δεκέμβρη και 15 με 17. Να δούμε, είναι Παράσκευο Σαββατοκύριακο, ίσως την Παρασκευή, τέλος πάντων να πείτε κανένα σκέψη, να το συζητήσουμε. Μέχρι τότε, εκπρόσωποι εδώ των φορέων, των Επιτροπών Πληγέντων, να επιδιώξουμε και να ζητήσουμε συνάντηση με την κυβέρνηση, με τον Τριαντόπουλο που όλους τους έχει συναντήσει εκτός από τις Επιτροπές Πληγέντων, έρχεται και ξανά και εδώ πέρα, και τους εκπροσώπους δηλαδή των σωματείων και των φορέων, ή με κλιμάκιο της κυβέρνησης και βέβαια με τα άλλα κόμματα τέλος πάντων της Βουλής σε αυτή τη διαδικασία. Έχει σημασία σε αυτή την πορεία κλιμάκωσης να ενισχύσουμε τις όποιες αγωνιστικές πρωτοβουλίες έχουν αποφασιστεί και επιμέρους από ομοσπονδίες, σωματεία, διεκδικήσεις όπως είναι οι κινητοποίησεις που έχουν και θα πούν προφανώς εδώ συνάδελφοι και συναγωνιστές αγρότες για το επόμενο χρονικό διάστημα ή οι επιτροπές πληγέντων στις γειτονίες με τις κινητοποίησεις. Έχει σημασία λοιπόν επίσης να στηρίξουμε αγωνιστικές μορφές και πρωτοβουλίες για μεγάλα ζητήματα όπως είναι αυτό το θέμα με τις υγείες που αναφέραμε πριν, με την μεγάλη 48-ωρη απεργία που έχουν οι γιατροί στις 28, στις 29 και 30 του Νοέμβρη και στις απεργιακές συγκεντρώσεις την πρώτη μέρα. Και βέβαια να προετοιμάσουμε με αυτόν τον τρόπο και για παραπέρα κλιμάκωση αυτού του αγώνα για, θα λέγαμε, μάλιστα για πανελλαδικό συλλαλητήριο αμέσως μετά τις γιορτές, το Γενάρη, τελικά θα το συζητήσουμε εκ νέου. Είναι στη σκέψη, εγώ το θέτω σήμερα εδώ, λοιπόν, και σε συντονισμό φυσικά και με άλλον κόσμο που έχει πληγεί από αντίστοιχες καταστροφές και είναι στην ίδια μοίρα. Και τέλος,
σε ό,τι μας αφορά. Λοιπόν, και όσο μπορούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, με νέες πρωτοβουλίες, με κάθε μορφή, πρέπει να συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε αυτή την αλληλεγγύη που εκφράστηκε με έναν συγκλονιστικό τρόπο, θα έλεγα, όλη αυτή την περίοδο, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα που είχαμε συνηθίσει. Και αυτό λοιπόν είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχεια.